Ολιμένα στολινοπεραμάτων, τα αλλιευτικά καταφύγια, άρβης λουτρών και κερατόκαμπου, τα ακίνητα του θεατρικού σταθμού, το κτίριο που στέγασε το κτέλ Ηρακλείου, καθώς και το λιμενικό περίπτερο, εξαιρούνται της ιδιωτικοποίησης του λιμένα Ηρακλείου, όπως διαβεβαίωσε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Χάρη Μαμουλάκη, ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλαγιωτάκης. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΤΑΙΠΕΒ, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 8 επενδυτικά σχήματα σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί, ως φαίνεται, η β' αυτή τη φάση, το 4ο τρίμηνο του 2022. Ανασταλτικός παράγοντας για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι η αποκριστάλλωση ενός ασαφούς μέχρι τώρα ζητήματος που άπτεται της χερσαίας ζώνης και των υπερκειμένων ακινήτων. Θέτω μία διακριτή ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε τα ακίνητα όπως είναι τη δεξαμενή, το θεατρικό σταθμό, το παλαιό κτέλ και το λιμενικό περίπτερο στο φυσικό αντικείμενο της διαδικασίας πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου του οργανισμού Λιμένος? Απαντώντας, αγαπητέ συνάδελφε, ευθέως την ερώτησή σας και με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει σε συνεργασία βέβαια με το ΤΑΙΠΕΔ, θα εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα τμήματα του θεατρικού σταθμού, του παλαιού κτέλ και του λιμενικού περιπτέρου από την σύμβαση παραχώρησης. Θα εξαιρεθεί επίσης ο λιμένας στα λινοπεράματα, καθώς επίσης και τα αλλιευτικά καταφύγια στην Άρβη, στα Λουτρά και στον Κερατόκαμπο. Τέλος, δεν θα εξαιρεθεί η δεξαμενή του όλη, προφανώς γιατί εξυπηρετεί ανάγκες ίδρυυσης του λιμανιού. Ο Χάρης Μαμουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ακίνητα και τις υποδομές του Όλη που βρίσκονται εκτός του λιμανιού και που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, σημειώνοντας ότι η αξιοποίησή τους θα προσφέρει τα μέγιστα ωφέλη στις κατατόπους κοινωνίες, ενισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή προοπτική αυτών των περιοχών. Μας αναφέρατε ότι τα λινοπεράματα εξαιρούνται, αλλά τι συμβαίνει με τις διαχειριστικές αρμοδιότητες? Είναι κομβικής σημασίας. Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα δώσει μάχη ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της χερσαίας ζώνης των λινοπεραμάτων, δήλωσε ο Μενέλαος Μποκέας. Και σε αυτό δίνουμε, αν θέλετε, και εκεί μια συντονισμένη μάχη και μια προσπάθεια με συμμάχους και άλλους φορείς και τους τοπικούς βουλευτές, είναι για την αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης των λινοπεραμάτων, δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη μέρα, και προφανώς αυτή την επόμενη μέρα ο Δήμος Μαλεβιζίου θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή είναι η δική μας η αγωνία, αυτή είναι η δική μας η μάχη και αυτή είναι η προσπάθειά μας να αξιοποιηθούν, μάλλον να περάσουν τα λινοπεράματα σε μια νέα εποχή όπου ο Δήμος Μαλεβιζίου θα ωφελείται.